Τι συναισθήματα γεννά αυτή η αναμέτρηση, ο ΠΑΚ μέρος 8. Ορίστε, δεν άκουσα το τελευταίο. Τι συναισθήματα σε γεννά αυτό, ο ΠΑΚ μέρος 8 του Κύπρου Ελλάδας. Εντάξει, το θετικό είναι που περάσαμε στις 8. Για μένα είναι, εντάξει, τώρα το πω όνειρο ζωής, όπως κάθε παιδί, θα το πω έτσι. Μου δόθηκε ευκαιρία να αγωνιστώ. Ήταν καλό το σκορ για να αγωνιστώ, να μου δοθεί ευκαιρία, γιατί δεν έχω πολλές εμπειρίες στην πρώτη ομάδα. Πήρα την ευκαιρία μου. Εντάξει, τώρα δεν πετάω και στα σύννεφα από τη χαρά, γιατί δέχτηκα γκολ. Κάθε τραυματοφύλακα δεν θέλει να δέχεται γκολ. Τέλος πάντων, στους 8 αυτό τίποτα. Το θέμα είναι τώρα ότι επειδή ζεις μέσα στον ΠΑΟΚ, είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πάει να κατακτήσει το ποτάμι μετά 33 χρόνια. Ναι. Εσύ που ζεις και δουλεύεις μέσα με τους συμπαίκτες αυτού, είσαι μέλος της ομάδας. Τι λες? Τίποτα. Δουλειά και όπως λέει ο προπονητής μας, κάθε αγώνα ξεχωριστό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Με τον αγώνα, αγώνα. Αυτά. Μαρία, θέλουμε νίκες. Πόσο δύσκολο είναι για ένα τερματοφύλακα να είναι διατή στον αγώνα και να κάνει αυτή την πρώτη συμφωνία της Ασπανοκάδης ο Βοτοφύλακας? Εντάξει, είναι συγκέντρωση. Θέλει συγκέντρωση γιατί αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Θα έχει την κατοχή, θα γίνουν δύο φάσεις, δύο ευκαιρίες, πρέπει να αντιδράσει ένας τερματοφύλακας. Εγώ στη μία μπορούσα να αντέδρασα, στη δεύτερη μπορεί να μην καθοδήγησα σωστά το δέλη. Μπορεί να φτύνομαι κι εγώ λίγο, τέλος πάντων, για ένα γκολ ευθύνονται όλοι, πρέπει να γίνει ένα λάθος για να μπαίνει ένα γκολ. Ευτυχώς κερδίσαμε, στο 95, πέναλτι, όλα καλά, τελείωσε, 2-1. Μαρία, βλέποντας ότι έχει μπροστά σου τον Ρέι, ο Πέτρος, έχεις τον Μασκαλά και φυσικά έχει και ο Γλύκος. Υπάρχει συναστισμός στη συγκεκριμένη θέση, είπες και προηγουμένως ότι οι ευκαιρίες μου δεν θα είναι πολλές. Πώς την βλέπεις τη χρονιά να εξελίσσεις? Είναι πολύ καλό γιατί είμαστε όλοι τερματοφύλακες δεμένοι. Έχει ανταγωνισμό πάρα πολύ. Θέλω να αποδείξω στον προπονητή μου, στους προπονητές μου για την ακρίβεια, στον κόσμο ότι μπορώ να τα απεξέρθω στον ΠΑΟΚ. Και εντάξει, δεν μου δέχτηκα πολλές ευκαιρίες σήμερα να το δείξω αυτό, αλλά πιστεύω κάποια άλλη στιγμή, κάτι, να μου δοθεί ευκαιρία ξανά για να αποδείξω ότι είμαι πάλι εδώ, σταθερός. Μαρία,